Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στην Ανατολή, στον Πορφύριο, στον Πορφυρό, στην Πορφυρή, στον Σεβαστιανό, στον Σεβαστό, στον Σέβο, στην Φωτεινή, στην Φόφη, στην Φέη, στην Φοφό, στον Φώτιο και στη Φανή που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δέχτηκε την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο Παιδιά μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας Ελευθέρια Παγκύπριος Νέας Υόρκης. Πρόκειται για 18 έφηβους της Ομογένειας που συμμετείχαν στην ομάδα, τους οποίους συνόδευαν οι προπονητές τους και οι γονείς. Πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου με ιδιαίτερη επιτυχία στην αίθουσα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τα εγγένεια της φωτογραφικής έκθεσης Μαριούπολ και Οντίσια. Stories of Resistance, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η έκθεση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση τύπου, τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ουκρανίας, τον Σύλλογο Ελλήνων Ουκρανίας στην Ελλάδα και την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ουκρανίας. Η Άννα, μητέρα τριών παιδιών που ζει στην Αθήνα, θα περάσει τις επόμενες ημέρες στην πόρτα του φαρμακείου για να εκτελέσει μία από τις πρώτες, πιθανότατα την πρώτη συνταγή στη χώρα μας για τη χορήγηση κάναβης για ιατρική, φαρμακευτική χρήση. Η Άννα Παγκά είναι 60 ετών και έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου με μεγάλη ανακούφιση, όπως λέει η ίδια, το μήνυμα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο αφορούσε το σκεύασμα φαρμακευτικής κάναβης που της έγραψε η γιατρός της, με στόχο να συνεχίσει θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου που οφείλεται στην ψωριασική αρθρίτιδα. Τι να πω για αυτή την ημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ανακούφιση, δικαίωση, ελευθερία να ζω. Ναι, ήμουν από τους πρώτους, μπορεί και η πρώτη, όταν μου ήρθε στην αγή με άλλη συνταγογράφηση και δεν την περίμενα, δεν το πίστευα. Έβαλα τα κλάματα, κρατούσα το κινητό μου χωρίς να μπορώ να δω τίποτα από τη συγκίνηση. Τέλος τα ρίσκα και τα χτυποκάρδια. Αισθάνομαι δικαιωμένη. Έχω γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό. Την Άν είναι ο καθρέφτης του Άννα και μιλάω ανοιχτά για την ιστορία μου. Έκλεισε στους Κρήτες και κατ' επέκταση στους Ομογενείς να προσφέρουν τον οβολό τους για την υποστήριξη των προγραμμάτων της Μητροπόλειος Νέας Ζηλανδίας, απίφθινε ο Μητροπολίτης κύριος Μύρωνας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο κριτικό σπίτι στην Αστόρια. Η ομιλία του έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης και παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των κριτικών σωματείων της τριπολιτιακής περιοχής Νέας Υόρκης και εκπρόσωποι άλλων ομογενειακών φορέων. Το συνωνυμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Ομόνια Νίκος Καστρινάκης, ενώ χαιρετισμούς απίφθηναν οι εκπρόσωποι όλων των κριτικών συλλόγων. Με κομμένη την ανάσα και με δακρυσμένα μάτια παρακολούθησαν οι Ομογενείς την προβολή της ταινίας Βασίλισσας της Αμαθούντας, που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια. Η προβολή της ταινίας διοργανώθηκε από το Θέατρο Θέσπη σε συνεργασία με την ΨΕΚΑ, την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, την ΕΟΠΟΜΑΚ και την LGK Productions. Και όπως επισήμανε και ο κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το μήνα Μάρτιο, που ως γνωστόν είναι ο μήνας της γυναίκας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος παρευρέθηκε στην κληρικολαϊκή συνέλευση της Μητρόπολης του Ντένβερ και του Συλλόγου Κληρικών, που πραγματοποιήθηκε στην Τάλσα, Οκλαχώμα, από τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου ως την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου. Ο πρωτοσύγγελος Μητρόπολης, επίσκοπος Ασίμων κ. Κωνσταντίνος, καλωσόρισε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο εκ μέρους του Μητροπολίτη Ντένβερ κ. Ισαΐα και ολόκληρης Μητρόπολης. Ο Αρχιεπίσκοπος συμμετείχε στις εργασίες της συνέλευσης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παρισταμένους για διάφορα θέματα που συζητήθηκαν. Στην ομιλία του προς την κληρικολογική συνέλευση, ο κύριος Ελπιδοφόρος δήλωσε: «Επιτρέψτε μου λίγα λεπτά να πω κάτι για τον Μητροπολίτη σας, κύριο Ισαΐα, και αγαπημένο μου αδελφό εν Χριστώ, εν την απουσία του. Η εξαιρετική θητεία του για πάνω από 30 χρόνια αρχιερατικής φροντίδας και ηγεσίας αυτή, τη φυσικά μεγαλύτερη από τις εκκλησιαστικές περιοχές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, είναι μια μαρτυρία της πίστης του, του σθένους του και της βαθιάς και μόνιμης αίσθησης προσφοράς προς τους άλλους». Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο.
Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης είτε 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Condos Foods, Mega Giros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!